Να δούμε την εντεκάδα που κατέβασε ο προεσιακός τεχνικός του Παναθηναϊκού, ο κ. Σιλαϊδόπουλος, γιατί εκεί έχουμε να πούμε πραγματάκια. Είχε την ατυχία με τον Χουανκάρ, ο οποίος βέβαια δήλωσε ότι δεν μπορεί να παίξει πρωί της Κυριακής. Δεν πήρε στην αποστολή κάποιο άλλο αριστερό μπακ. Έβαλε το Σάντσες αριστερό μπακ, έβαλε τον Καραγιάννη, ο οποίος έχει κλείσει στον Μπας Γιάννα το παιδί δίπλα στο Βέλεθ. Αλλά νομίζω το μεγαλύτερο έγκλημα ήταν η κοινή συνύπαρξη Μπουζού και Βηγιαφάνιας, δύο δεκάρια στην εντεκάδα. Δεν μαρκάρει κανείς. Έχοντας οχτάρι το Μαουρίτσιο. Ναι, αυτό. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω πώς παίζεις κόντρα στο πρωταθλητή Ολυμπιακό. Έχεις μια ευκαιρία να δείξεις κάτι, να αφήσεις ένα στίγμα και κατεβάζεις τώρα αυτήν την εντεκάδα. Όταν είμαι εγώ υπηρεσιακός προπονητής, θα βάλω πέντε χαφ, θα χαλάσω το παιχνίδι. Να χαλάσω τον ρυθμό. Να πάει το παιχνίδι, κακό παιχνίδι να έχει, να μην παιχτεί μπάλα. Και από εκεί και πέρα, αν μπορώ να κλέψω κάτι, θα το κλέψω. Να πάω τι να κάνει τώρα, να δείξω ότι παίζω μπάλα, γιατί είμαι υπηρεσιακός προπονητής. Άμα δεν έκανε fair play ο άλλος, θα τρώγα καμιά 7 γκολ και θα γραφόταν το όνομά μου στην ιστορία με τα πιο αρνητικά. Ξεκίνησα την καριέρα μου. Δηλαδή να σέβεια στον Ολυμπιακό αυτό. Δηλαδή, πού να παίξει Μπουζούκη Βηγιαφάνη, εντάξει, Μαουρίσιο Γέρο Ξεκούτη, ο Αλεξανδρόπουλος δεν κόβει γιατί δεν εξάρει, πιο οχτάρι είναι, και ο Ιωαννίδης ένα παιδί ταλέντο, αλλά για πιο μικρού χώρου για μένα, τον τραβάει στην πλευρά και στην τούπα που τον τράβηξε στην πλευρά, τον ταλαιπώρησε πιστεύω. Είναι για πιο μικρού χώρου ο Ιωαννίδης, εκτιμώ. Και αυτό φαίνεται και από την ταχύτητά του. Καλό παίκτη, αλλά όχι για εκεί. Μάλιστα. Οπότε του έβαλε όλου εκεί πέρα, χανόταν η μπάλα, ο Ιωαννίδης δεν έχει ταχύτητα να γυρίσει, ο Γιαφάνης δεν γυρνάει, ο Μπουζούκης δεν γυρνάει. Ο Μαουρίσιο θα αντέξει 50 λεπτά, μετά θα έρθει ο απειθηνωτής να τον κάνει καρδιακές μαλάξεις. Και ο Αλεξανδρόπουλος δεν είναι το εξάρι που θα είναι ο Κουρμπέλης ή ο, ξέρω εγώ, ένα καθαρό Σιμόες κτλ. Το παιδί είναι πιο οχτάρι. Και γι' αυτό έβαγε 4 και θα τρώγε άλλα 4. Απλό είναι. Λοιπόν.